Καλησπέρα. Είμαι ο Πάνος Ιωαννίδης, ο συγγραφέας του βιβλίου Κουάζινος και σας μιλώ από το γραφείο μου στη Λευκωσία. Αρχίζω την επικοινωνία μας εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στον εκδοτικό οίκο Μινέρβα για την από κάθε άποψη εξαίρετη επιμέλεια του βιβλίου μου, καθώς και στο μεταφραστή μου Κλαούτιο Λάουτατ, με τον οποίο είχαμε μια μακρά και γόνιμη συνεργασία. Να μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσθέσω πως ο Κουάζινος είναι το δεύτερο μυθιστόρημα που κυκλοφορεί σε μετάφραση στη Ρουμανία. Το πρώτο ήταν μια βάσταχτη φιλοπατρία του Πιφικάπα, μια αριστοφάνεια παραβολή. Εκδόθηκε το 2001 από τον οίκο Editura Meronia, σε μετάφραση Χριστίνας Χριστοδούλου Τοτέα και με πρόλογο του έγκριτου κριτικού Κώστα Χατζηγεωργίου. Ο Κουάζινος είναι ένα βιβλίο για την Κύπρο του προχθές και του χθες. Ένα έργο επίμονες και επίπονης ηχνηλασίας της μνήμης που δεν διασώζει μόνο επεισόδια της παιδικής, της εφηβικής και αργότερα της πολυτάραχης νεανικής ζωής του Πέτρου Αρχοντίδη, του πρωτότοκου παιδιού της κεντρικής οικογένειας του βιβλίου, ο οποίος με παρησία αυτοβιογραφείται και ανασύρει μυρωδιές, χρώματα, γνώσεις και τις ζωηρές μνήμες των ερώτων του, με άλλα λόγια όλων εκείνων των στοιχείων που συνεργούν να ξαναστηθεί μέσα από τη δράση του και την απολαυστική του αφήγηση που θυμίζουν ταινίες του Φελίνη, ο χαμένος κόσμος της Κύπρου της δεκαετίας του 40 έως τα μέσα του 55. Τα επεισόδια της ιδιόμορφης ζωής της οικογένειας Αρχοντίδη και οι κατεχιστικές περιπέτειες στο μελών της, ιδίως του εθεροβάτη πατέρα του λεγόμενου Παχή, που με τους συνεργάτες του, νεκρομάντης, υπνοτιστές, αποκρυφιστές και μάγους, βάλθηκαν παθιασμένα να εξορίξουν ένα μυθικό σολομόντιο θησαυρό που έθαψαν προαιώνων Ιταλοί σταυροφόροι όταν επιστρέφοντας από τους Αγίους Τόπους εξόκυλαν και πέθαναν στην Κύπρο. Οι ίδιοι αυτοί σταυροφόροι που από τον κόσμο των πνευμάτων υπαγορεύουν σε σεάνς μέσω του Ιταλοϊνδού πνευματιστή και μακρινού τους απογόνου Ματέο Πελεκρίνο, οδηγίες και τοπογραφικούς χάρτες στον αφελή και εύπιστο Παχή για το πού και πότε πρέπει να σκάψει για τον θησαυρό. Οι συγκλονιστικές περιπέτειες του Αρχοντίδη και των συνεταίρων του, που στο αποκορύφωμα της δράσης τους και καθώς σκάβουν για τον θησαυρό, πάνω από το σκάμα υπερίπταται ένα πυκνό σμήνος κοράκια, κοράζινα στην κυπριακή διαλέκτο και κοάζινα κατά την Παχή που τραυλίζει και που δεν προφέρει το ρο. Σκηνικό, δράση, διάλογοι, κρογμή, πουλιών είναι όλα αρθρωμένα και επεξεργασμένα όχι για να αποκαλύψουν τη γυμνή ομή αλήθεια των γεγονότων που εξελίσσονται επί εδάφους, την ακρίβεια και την πιστότητα που περιέχουν, αλλά για τη μαγεία τους, τη γοητεία τους, την ομορφιά που κρύβουν, τα διδάγματα που δίνουν. Άλλωστε, όπως έγραψε και ο Καπριέλ Μαρσία Καμαρκές, αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι τι σου συμβαίνει, αλλά τι θυμάσαι, πώς το θυμάσαι, πώς το αναπλάθεις και από ποια σκοπιά, με ποιους φωτισμούς και με ποιες συνταγές μετατρέπεις την ιστορία και τα βιώματα σε τέχνη του λόγου και τέχνη της γραφής. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, προσπάθησα να κάνω στον Κουάζινο. Πόσο το πέτυχα, εσείς οι αναγνώστες του θα κρίνετε. Ευχαριστώ.